Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εκπαιδευτικά Νέα. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις από το χώρο της εκπαίδευσης για αυτή την εβδομάδα. Αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκπαίδευση προβλέπεται στο νέο προϋπολογισμό του 2017 που κατατέθηκε στη Βουλή. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζει στους ετούντες μετεγγραφή, των οποίων η ένστασή τους έγινε δεκτή, ότι θα κληθούν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις σχολές τμήματα των ΑΕΗ, στα οποία τους χορηγήθηκε μετεγγραφή σε ημερομηνίες οι οποίες θα ανακοινωθούν από τα τμήματα υποδοχής. Απογοητευτικά για τους Έλληνες μαθητές τα αποτελέσματα του Διεθνούς Προγράμματος PISA για την αξιολόγηση των μαθητών. Η χώρα μας, βάσει των επιδόσεων 15χρονων μαθητών, κατετάγει στην 43η θέση στις φυσικές επιστήμες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Educational Trip παρέχει τη δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές να γίνουν φοιτητές σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια για 10 μέρες. Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος Educational Trip 2017 θα γίνει την 5η 15 Δεκεμβρίου στο Αμφιθέατρο 1 του ΚΕΔΕΑ Απιθύτα. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και το Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΙΠΕΘ συνδιοργανώνουν διαγωνισμό για την αξιοποίηση του διαδικτύου στον επαγγελματικό προσανατολισμό με θέμα δυνατότητες και προοπτικές του επαγγέλματος που θέλω να ακολουθήσω ή των επαγγελμάτων των γονιών μου μέσα από το διαδίκτυο. Οι παρουσιάσεις ή τα βίντεο θα πρέπει να αποσταλούν με email στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στο contact@saferinternetforkids.gr έως τις 20 Ιανουαρίου 2017. Το Κέντρο Πρόληψης Δράση προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε μαθητές και γονείς. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις δράσεις του Κέντρου μας δίνει η κυρία Έφη Αγγελίδου στο επόμενο βίντεο. Κοντά μου σήμερα στο στούντιο έχω την κυρία Έφη Αγαθαγγελίδου, κοινωνιολόγο και υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Δράση. Καλησπέρα, Έφη. Καλησπέρα, Χρήστο. Και σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το Κέντρο Δράση. Θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για το κέντρο αυτό. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε για την, πρόσκληση. Ευχαριστούμε κι εμείς. Είμαστε το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Δράση. Υπάρχουμε στο νομό εδώ και 38 μήνες, που σημαίνει 3 χρόνια και περίπου 2 μήνες. Για να δημιουργηθεί το κέντρο πρόληψης, για να σταθεί το κέντρο πρόληψης, έχει δημιουργηθεί πρώτα μια αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου μέλη της αστικής εταιρείας είναι η Δήμη του νομού, η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, η Δικηγορικός Σύλλογος, η Ιατρικός Σύλλογος, Επιμελητήριο, η ΕΛΜΕ. Ναι. Πολλοί φορείς δηλαδή. Ναι. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και κάποια σύλλογοι. Φυσικά, μόνο έτσι θα μπορούσε να σταθεί ένα τέτοιο κέντρο. Γιατί να φανταστείς, Χρήστο, για να μπορέσουμε να ανοιχτούμε στην κοινότητα, θέλουμε φορείς οι οποίοι είναι ήδη ανοιχτοί στην κοινότητα. Και υποστηρίζουν, φαντάζομαι. Υποστηρίζουν, ναι. Δηλαδή, πολλές φορές θα φανταστείς ότι. Πολλές φορές. Στην αρχή κυρίως όταν ξεκίνησαν τα κέντρα, που περίπου από το 1994 πρωτοειδρύθηκαν τα κέντρα, πραγματικά υπήρχε μια υποψία και μια άρνηση της τοπικής κοινωνίας, μόνο με την αίσθηση ότι υπάρχει το κέντρο πρόληψης σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, που σημαίνει για να ανοίξει τις πόρτες στη τοπική κοινωνία, αυτομάτως θα πρέπει να αποδεχτεί, να το έχει αποδεχτεί το κέντρο ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Επομένως, για ποιο λόγο όμως. Εντάξει, λίγο η ουσιοεξάρτηση είναι ένα θέμα. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι είναι ένα κέντρο που βοηθάει. Δηλαδή, η σύστασή του έγινε με σκοπό να βοηθήσει την τοπική κοινωνία. Ναι, αυτό γινόταν πριν. Ήταν συνηθισμένη, μάλλον, η τοπική κοινωνία. Ναι, αυτό γινόταν πριν. Έτσι. Σήμερα, το κέντρο πρόληψης υπάρχει στη Θεμιστοκλέος 2, στη Δράμα, που ακριβώς είναι στον πρώτον όροφο, λοιπόν, επιθεώρηση εργασίας. Στον πρώτον όροφο είμαστε εμείς πάνω επιθεώρηση εργασίας. Λοιπόν, υπάρχει ένα επιστημονικό προσωπικό, είμαστε δύο ψυχολόγοι, μία κοινωνική λειτουργός, εγώ η κοινωνιολόγος και η διοικητική υποστήριξη. Τώρα να πάμε στο επόμενο ερώτημα, είναι τι, ότι ναι, αν θεωρήσουμε, να δούμε μια πορεία το κέντρο πρόληψης, θα δούμε ότι τι, ότι πλέον τα κέντρα πρόληψης υπήρχαν με το σκεπτικό ότι ερχόταν άτομα με πρόβλημα χρήσης. Ναι. Ωραία. Ξεκίνησε λοιπόν αρχικά, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, στην παροχή υπηρεσιών σε πολίτες της πόλης που θα είχαν κάποιο πρόβλημα σχετικά με ουσίες. Ουσίες. Αυτό έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Και υπήρχε συγκεκριμένη ηλικία ή μπορούσε να είναι και μαθητές, γιατί ως εκπαιδευτικά νέα δηλαδή αφορούμε περισσότερο μικρές ηλικίες αλλά και μεγάλους. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι υπήρχαν πολλά σχολεία τα οποία μας έλεγαν, ας πούμε, τι να κάνουμε. Ναι.
αυτό πριν. Και εμείς αυτό που κάναμε ήταν ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε και σήμερα ακόμα άτομο ανήλικο στο κέντρο, ναι, χωρίς την έγκριση του γονέα. Ωραία. Λοιπόν, το ένα κομμάτι. Σήμερα όμως αυτό που έχουμε δει είναι τι, ότι τα περισσότερα αιτήματα στο το κέντρο μας δεν είναι τόσο έτοιμα για χρήση ουσιών. Και όταν μιλάμε για ουσίες, μιλάμε από τις κοινωνικά αποδεκτές τις νόμιμες, που για μας δεν υπάρχουν νόμιμες παράνομες, ναι, είναι από το τσιγάρο, αλκοόλ, έως και παράνομα σκληρά ναρκωτικά που λέμε, που, ναι, για μας δεν υπάρχει, ναι, αυτή η έννοια. Έτσι. Μιλάμε όμως και για οποιαδήποτε άλλη εξαιρετική συμπεριφορά. Δηλαδή, μιλάμε για το διαδίκτυο. Μάλιστα. Ωραία. Μιλάμε για το κινητό και όταν μιλάμε, ας πούμε, ότι εξάρτητη διαθεσμό στο διαδίκτυο σημαίνει τι, ότι το παιδί θα πρέπει να είναι όχι πάνω από 2 ώρες, συνυπολογίζουμε και τις ώρες που είναι μπροστά σε ένα κινητό. Ναι. Ωραία. Μεγάλο λοιπόν, πρόβλημα, για τον τζόγο. Ναι. Έτσι. Ειδικά, ναι, για τα παιδιά. Mm-hmm. Καλή είναι η τεχνολογία, αλλά νομίζω ότι δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Και στο ίδιο, ναι, το παιδί, αλλά και στην οικογένεια. Ναι, ναι, κυρίως, ναι, αυτό. Το παιδί δεν το καταλαβαίνει. Ναι, για το παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι, το βλέπει αυτό, ναι, παιχνίδι. Και, ναι, είναι μια ανάγκη της εποχής, ναι, ωραία, η επικοινωνία, μέσω αυτού. Αλλά νομίζω πως η οικογένεια... Άρα λοιπόν, ναι, άνοιξαν στην ουσία οι δραστηριότητες, mm-hmm, και η παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Και, ωραία. Και όταν έχουμε κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων πλέον, βάζουμε οποιαδήποτε μορφή εξαρτητικής συμπεριφοράς, συν προαγωγή ψυχοκοινωνικής υγείας. Και εδώ ερχόμαστε στην πρόληψη. Δηλαδή, πρόληψη τι σημαίνει, να προλάβω κάτι πριν συμβεί. Ναι. Ωραία. Και μιλάμε για άτομα που έρχονται στο κέντρο μας, όχι τόσο να ενημερωθούν για τη χρήση ουσιών ή για οποιοδήποτε ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά. Να μοιραστούν μαζί μας ανησυχίες, προβληματισμούς. Δηλαδή, δεν έχουμε τόσο αιτήματα χρήσης ουσιών. Έχουμε αιτήματα όμως εθισμού στο διαδίκτυο, εθισμού ηλεκτρονικού τζόγου. Και έχουμε θύματα επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Ναι. Πώς η οικογένεια θα συμπεριφερθεί στην έφηβη κόρη αντίστοιχα στον έφηβο γιο. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό για τους, mm-hmm, γονείς. Mm-hmm. Και βέβαια, mm-hmm, μιλάμε για συμβουλευτική, όχι θεραπεία. Βεβαίως, ναι. Παραπέμπουμε μετά σε κέντρα αντίστοιχα. Κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα απεξάρτησης. Υπήρξαν δράσεις μέχρι τώρα. Φαντάζομαι, mm, ότι μέσα στα 3 χρόνια, 3,5 χρόνια που υπάρχει το, mm-hmm, έτσι, το δράση, σίγουρα έτσι, ήρθετε σε συνεργασία με πολλά σχολεία. Τι ακριβώς έτσι έχετε φτιάξει μέχρι τώρα σε δράσεις? Λοιπόν, πρόληψη. Ναι. Δηλαδή, εστιαζόμαστε σε οποιαδήποτε αίτια. Mm-hmm. Δεν κοιτάζουμε το σύμπτωμα, δηλαδή. Ναι. Έτσι, οι λόγοι που θα οδηγήσουν στο σύμπτωμα, οποιοδήποτε σύμπτωμα. Σωστά. Λοιπόν, ο στόχος μας, ο τελικός στόχος είναι ο έφηβος. Ο νέος. Τι υπάρχει γύρω από τον έφηβο? Υπάρχει η οικογένεια, το σχολείο, φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης, ναι, σωστά. Ο συνομιλικός, η σύλλογη, η πολιτιστική, η αθλητική, ναι, σύλλογη. Όλο το περιβάλλον μπράβο, έτσι, του έφηβου. Επομένως, ένα-ένα. Σχολείο. Εκεί να ευχαριστήσουμε και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, γιατί πραγματικά... Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία. Άψογη, ναι, αρρωγή στο έργο μας, που ανοίγουν τις πόρτες πλέον τα σχολεία. Επειδή έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και ΟΚΑΝΑ, αυτομάτως, mm-hmm, μπορούμε να μπούμε μέσα στην τάξη, yeah, και πλέον δεν πηγαίνουμε μέσα στην τάξη να μιλήσουμε ουσίες. Εννοείται. Έτσι, mm-hmm, μέσα από ένα βιωματικό τρόπο. Μιλάμε τι? Μιλάμε για συνεργασία, επικοινωνία, ομαδικότητα, σχέσεις, φιλία. Πολλά τα θέματα, ναι. Θέματα, ναι. Mm-hmm. Τα οποία που βλέπουμε μέσα, δηλαδή... Βοηθούν στην ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών στην ουσία. Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες. Έτσι, δεν είναι, και είναι βιωματικά εργαστήρια. Εγώ, mm-hmm, τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αφού να φανταστείς, πάμε για να μιλήσουμε για την ομάδα και δεν, τα παιδιά παίζουν μέσα από το παιχνίδι και μέσα από εκεί βλέπουν. Mm-hmm. Δούλεψα, δεν δούλεψα, μίλησα, δεν μίλησα. Ναι. Ποια ήταν η δυσκολία για να γυρίσω ένα απλό σεντόνι, ας πούμε. Κάτι, ναι, πολύ, ναι, απλό. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Επίσης είναι η εφηβεία. Μια ωραία ηλικία. Πολύ ωραία ηλικία, αλλά και δύσκολη ηλικία. Έτσι, μπράβο. Όπως αναφέρεται, ας πούμε, ένας δάσκαλος έλεγε ότι είναι σαν την τέχνη. Πολλοί την κριτικάρουν, αλλά κανένας δεν μπορεί να την καταλάβει. Mm-hmm. Ωραία. Αν σκεφτούμε και ένας εκπαιδευτικός, είπε: μη μου πείτε ότι η εφηβεία είναι εύκολη. Αν θυμηθώ εγώ τα 16 μου χρόνια, θέλω να τα διαγράψω. Όλοι μας ήμασταν έφηβοι. Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Και είναι δύσκολο για τον ίδιο τον έφηβο, είναι δύσκολο για τους γονείς που θα περάσουν την εφηβεία μαζί με τον έφηβο, για τους καθηγητές πολλές φορές. Mm. Είναι, χρειάζεται, είναι απαραίτητη συμβουλευτική. Ναι, είναι πιο δύσκολο για τους γονείς. Και τόσο, μετά για τους εκπαιδευτικούς. Γιατί νομίζω ότι η εφηβεία είναι μια αλλαγή. Σωστά.
Και σαν τέτοια πρέπει να τη δούμε. Mm-hmm. Αν φανταστείς ότι πρόσφατα πήγαμε σε ένα σχολείο και όταν μιλούσαμε με τα παιδιά, πέστε μας πώς από το δημοτικό πήγατε, ήταν πρώτη γυμνασίου, πέστε μας. Που είναι πρώτη και γυμνασίου. Πρώτη μετάβαση. Ναι, το γυμνάσιο, μεγάλο σχολείο. Τα παιδιά δεν μας έδωσαν την εικόνα αν προσαρμόστηκαν και προσαρμόστηκαν και τι είδαν, ας πούμε, μέσα υπό το γυμνάσιο. Μας παρουσίασαν τις αλλαγές που συνέβαιναν σε αυτούς και στο σώμα τους. Ναι. Επομένως, ερχόμαστε εμείς οι μεγάλοι και λέμε τι, παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν στους έφηβους. Ναι. Αυτή την αλλαγή. Βλέπουμε τις αλλαγές τους, ναι. Ναι. Ναι, αυτό. Κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και αυτομάτως και αυτό που βλέπουμε κυρίως είναι τι, ότι έχουμε έναν έφηβο που αυτός ο έφηβος μας δείχνει τις δικές μας αδυναμίες, τις δικές μας δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλλαγή που συμβαίνει. Σε αυτόν. Σε αυτόν, ναι. Ναι. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι όταν πρόσφατα είχαμε μια ομιλία, ας πούμε, μια ομάδα γονέων, αυτό που βλέπουμε είναι... Ναι, καλώς όλα αυτά. Πες μας, τι μου προτείνεις να κάνω, ποια είναι η συμβουλή που μου δίνεις. Περιμένουν λοιπόν συμβουλές. Συνταγές. Ναι. Συνταγές. Και εκεί υπάρχει συνταγή. Υπάρχει και να το γυρίσουμε και να πούμε. Όταν κάθε έφηβος είναι ξεχωριστή περίπτωση. Αυτό και είναι μόνο το έτσι πρέπει να τη δούμε. Ναι, αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί αν σκεφτούμε και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους γονείς. Άντε, οι γονείς έχουν 2-3, άντε το πολύ 4 παιδιά, πόσο να έχουν. Ένας εκπαιδευτικός που έχει μέσα 25-27 άτομα στην τάξη και περνούν όλη την εφηβεία. Πώς, δηλαδή, αυτό είναι ότι είναι δύσκολο. Θα πρέπει να είσαι. Δεν μπορείς να μπεις στο μυαλό του κάθε παιδιού, ούτε να προσαρμόσεις πολλές φορές το μάθημά σου. Είναι αδύνατο στις ανάγκες. Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε του κάθε να είναι. Παιδιού. Οπότε δεν είναι όλο αυτό δύσκολο. Είναι δύσκολο, αν το ονομάσω ότι είναι δύσκολο. Ναι. Έτσι ερχόμαστε και κάνουμε ομάδες καθηγητών, εκπαιδευτικών, δασκάλων, νηπιαγωγών, ενισχύοντας τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Μέσα σε αυτό όμως τι γίνεται. Αν ο στόχος είναι να ενισχύσει το παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού, είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας, αυτομάτως ενισχύω το δικό μου ρόλο σαν άτομο. Του μεγάλου. Και σαν άτομο. Mm-hmm. Έτσι. Βλέπω δικές μου πτυχές σαν άτομο, να στοχάζω με τον εαυτό μου και βλέπω τελικά ότι πέρα από αυτό που βλέπω, έχω και άλλες επιλογές. Mm-hmm. Επομένως, τι με δυσκολεύει να δω τις άλλες επιλογές που έχω. Φανταστείς, είχαμε μια ομάδα εκπαιδευτικών που με τη λήξη και στα πλαίσια αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός μας είπε τελικά εσείς κάνατε την ομάδα αυτή για να ενισχύσετε το εκπαιδευτικό μου ρόλο, αλλά εγώ μέσα από αυτήν την ομάδα καλυτέρωσα την επικοινωνία με το παιδί μου, καλυτέρωσα την επικοινωνία με το σύζυγό μου. Έρχομαι τώρα κάτι ανάλογο να πω σε μια ομάδα γονέων, που απεγνωσμένα μία μητέρα έλεγε: δεν μπορώ να επικοινωνήσω, δεν με ακούει η έφηβη κόρη μου, δεν ξέρω τι να κάνω Δευτέρα γυμνασίου, ας πούμε. Ναι. Ήταν προς το τέλος των εξετάσεων. Τι να σας πω. Και η πίεση είναι μεγαλύτερη. Ναι, και εμείς πάντα από όλοι τα ξέρουμε, ας πούμε. Τι να κάνω. Και τελικά, εντάξει, τι να σου πω, γράψε ένα γράμμα. Κάτι, άμα δεν μπορείς να τη τα πεις. Και ήταν η πρώτη μέρα που έδινε εξετάσεις το παιδί, στο τέλος της. Της σχολικής χρονιάς, ναι. Και όταν μέσα στην κασετίνα της έγραψε η μάνα «Σε αγαπώ πολύ, είμαι εδώ». Δυσκολία της μάνας, δεν μπορούσε να το πει. Ναι. Ανοίγοντας το παιδί να βγάλει το μολύβι για να γράψει, διαβάζει το χαρτί, βγαίνουν κλάματα. Η μητέρα περίμενε ότι θα τα... περίμενε έξω ίσως να κάποια αντίδραση. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει έξω, ανοίγει το παράθυρο και λέει «Και εγώ σε αγαπώ». Αυτομάτως μέσα σε μία... Ναι. Αυτό μέσα σε εξετάσεις, έτσι, εντάξει. Ναι. Φυσικά, εντάξει, υπάρχει ένα πλαίσιο κατανόηση των εκπαιδευτικών. Η καθηγήτρια έπαθε. Δεν το περίμενα, ας πούμε. Τέλος πάντων. Όχι, είναι πολύ γλυκό, πιστεύω. Είναι απλά πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει. Αυτό ακριβώς. Αυτό, ναι. Και τι θέλουν, φροντίδα. Αυτό. Στήριξη. Τα παιδιά θέλουν αγάπη, αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Και να ξεκινήσουμε λίγο με τους μαθητές. Οι μαθητές γνωρίζουν για το κέντρο. Φαντάζομαι ότι έγινε ενημέρωση στα σχολεία, αλλά λίγο να δούμε ένας μαθητής ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Έτσι. Έχει για παράδειγμα άγχος για τις εξετάσεις. Ναι. Να περάσουμε λίγο σε πιο πρακτικά ζητήματα. Πώς μπορεί να βρει βοήθεια στο κέντρο? Σίγουρα θα έρθει, φαντάζομαι, με τους γονείς του, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να κλείσει κάποιο ραντεβού εκεί. Για παράδειγμα, όλα τα παιδιά είπαμε ότι η εφηβεία είναι μια δύσκολη ηλικία. Οπότε κάποιος μαθητής θέλει κάπου να πει
σε κάποιον κάτι, πολλές φορές να μην το ακούσει η μαμά, γιατί κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι θα το εμπιστευτεί στο φίλο, στη φίλη, αλλά ο φίλος ή φίλη δεν είναι ειδικός. Ούτε, αν και δεν μου αρέσει να βάζουμε ταμπέλες, γιατί η λέξη ειδικός και λίγο φοβίζει τα παιδιά, είναι όμως καλό να παίρνουν συμβουλές από κάποιους ανθρώπους που έχουν μελετήσει έτσι, το συγκεκριμένο πρόβλημα και μπορούν να τα βοηθήσουν. Σε τέτοια περίπτωση τώρα, ο μαθητής, αφού το συζητήσει με τους γονείς κλπ, πώς μπορεί να βρει βοήθεια στο κέντρο δράση? Εάν μιλήσεις στους γονείς... Μπορεί να κλείσουν κάποιο ραντεβού δηλαδή. Ναι, πάρουν τηλέφωνο, τηλέφωνο, ο γονέας να αναφέρει αυτό που αντιμετωπίζει. Και αναλόγως που θα κλείσουν κάποιο ραντεβού, μέρα και ώρα κτλ. Ναι. Το άλλο μέρος είναι ότι πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί στην τρίτη ηλικίου, βλέποντας όλη αυτή την αναστάτωση των παιδιών, και θα την αναβαλεγά χωρίς αναστάτωση, οι Πανελλήνες, αυτό το η μεγάλη πύλη που θα ανοίξει, ας αυτό πούμε, αργότερα. Ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι περισσότερο το όνομα και η όλη, τι να πω, βιομηχανία έτσι, που κινείται γύρω από αυτό. Γενικά πιστεύω ότι και οι μεγάλοι ίσως τραγικοποιούν τα πράγματα. Που το άγχος τελικά το έχουν οι μεγάλοι και όχι οι μαθητές. Και αυτό μεταδίδεται. Έτσι, αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Στα παιδιά. Δηλαδή, ξεκινάς αρνητικά. Δεν ξεκινάμε θετικά. Ότι ξέρεις, είναι μια εξέταση που ναι, είναι δύσκολη, είναι απαιτητική, θα το βάζουμε έτσι. Αλλά σε οδηγεί σε μια σχολή. Είναι ότι όλοι μαζί περνάμε πανελλαδικές. Ναι, νομίζω ως περισσότερο σπίτι, γονείς ως και οικογένεια. Όχι, έτσι, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Το είχα συζητήσει κάποτε με τη μαμά, γιατί κάνουμε και ως φροντιστήρια πολλές φορές έτσι δράσεις. Είχαμε συνεργαστεί και όλο στο παρελθόν. Λέει, να μην κάνετε λέει μόνο για τους μαθητές, να κάνετε λέει και για τους γονείς. Και καταλάβαινες το άγχος της μητέρας. Τόσο έντονο που πολλές φορές λες εντάξει, αλλά βλέπεις τη μαθήτρια ή τον μαθητή να είναι πιο άνετος και καμιά φορά πολλές φορές μπορούμε να μάθουμε και από τα παιδιά. Ότι εντάξει, δεν είναι και καμιά τραγωδία. Είναι μια διαδικασία την οποία θα περάσουν όλοι και όπως έδωσαν τόσα και τόσα παιδιά. Εντάξει, δες λίγο και το θετικό, ότι του χρόνου θα είσαι φοιτητής, ότι θα έχεις κάποια κίνητρο, ότι μαθαίνεις να δουλεύεις για κάποιο μεγαλώνεις. Στόχο. Αυτό ακριβώς ότι φεύγεις από το σπίτι. Εντάξει, έχει λοιπόν και θετικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, όσα παιδιά, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι το ίδιο. Το ξέρουμε αυτό. Νομίζω ότι μπορούν να βοηθούν. Τι άλλες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει το κέντρο? Δηλαδή, ας πούμε, λοιπόν, για παράδειγμα, να κλείσουμε άγχος. Το κομμάτι το άγχος, μπράβο, στο σχολείο. Ωραία. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν αυτά τα παιδιά. Επομένως, μας καλούν στην τρίτη ηλικίου και μας λένε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Κανονίζουμε. Έχουμε πάει σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα τμήματα. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά σχολεία. Που μέσα από μορφή εκεί... εισηγήσεων, συγγνώμη, ή βιωματικών εργαστηρίων. Εκεί αυτό. Είμαστε, στο βιωματικό. Αποφεύγουμε να κάνουμε. Μπράβο. Εισήγηση, ναι. Είναι κουραστική. Η εισήγηση θα το κάνουμε σε μια ανοιχτή εκδήλωση, ας πούμε, έτσι, που να έχει συγκεκριμένο στόχο, απευθύνεται σε ένα κοινό. Ωραία. Ναι. Και εκείνο, όταν πάμε όμως... με ερωτήσεις-απαντήσεις περισσότερο. Και αυτό. Εκείνο, μπράβο. Να είναι πιο διαδραστικό, να μην είναι αυτό η παρουσίαση μόνο. Αυτό εδώ. Ναι, η αλληλεπίδραση μέσα σε απέναντι. Υπήρξαν πάντως πάρα πολλές δράσεις, φαντάζομαι, στα σχολεία του νομού. Με διάφορες θεματικές, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Οι θεματικές οι οποίες είναι η ομάδα, τι σημαίνει ομάδα. Συνεργασία, επικοινωνία, φιλία, αυτό, οι σχέσεις. Πολλές φορές στο γυμνάσιο μας ζητάνε σχέση με το άλλο φίλο. Ναι, είναι λογικό σε αυτήν την ηλικία. Αυτό, ναι. Το άγχος, οι ουσίες. Ναι. Που το θέμα των ουσιών μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, μπορεί να είναι απνέκτη δημοτικού, που μας έχει τύχει, αλλά όταν μιλάμε για ουσίες, όχι, μπορεί να μιλάμε κοινωνικά αποδεκτές. Υπήρχαν κρούσματα, να μην έτσι στοχοποιήσουμε. Απλώς για παράδειγμα, υπήρχαν κρούσματα που να έχουμε, ας πούμε, ουσίες κτλ. Υπήρξαν, ας πούμε, μαθητές ή γονείς που ήρθαν και είπαν, για παράδειγμα, ότι υποπτεύουμε ότι το παιδί μου ενδεχομένως. Και κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, ναι. Νομίζω δεν υπάρχει γονιός που να μην το καταλαβαίνει και νομίζω σίγουρα, ότι. Ναι. Απλώς για τον ομό μας υπήρξαν τέτοια περιστατικά. Υπήρχαν και παραστατικά και υπάρχουν όσο έρχονται στο κέντρο. Τα περιστατικά τα οποία μας έρχονται στο κέντρο είναι κυρίως για ηλεκτρονικό τζόγο, εθισμό στο διαδίκτυο. Μιλάμε για τους μικρούς συμπεριφορά. Ακόμη, έτσι, όχι για τους μεγάλους, γιατί μετά θα περάσουμε στους μεγάλους. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά όταν τα οποία. Μιλάμε μέχρι 18, να πούμε, οι μικροί. Ναι, 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 λίγο για μαθητές πρώτα και ύστερα να μιλήσουμε για τους γονείς. Ναι. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό, βέβαια, με την συγκατάθεση των γονέων. Αυτό που κάνουμε όμως στους ανήλικες, αποφεύγουμε να κοιτάξουμε πρώτα το παιδί. Όχι τόσο στην εξαρτητική συμπεριφορά, αλλά όσο σε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, πολλές φορές παίρνουν τηλέφωνο οι γονείς και λένε, δεν μπορώ με το παιδί μου, παρακολουθώ αυτό ότι συμβαίνει, ας πούμε, να το δείτε οπωσδήποτε. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει κατάθλιψη το παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που κάνουμε είναι δεν βλέπουμε το παιδί. Βλέπουμε τους γονείς. Πρώτα θα δούμε τους γονείς. Δεν υπάρχει λόγος να δούμε το παιδί. Δηλαδή, αυτό το άγχος είναι κυρίως δικό μας. Ελάτε να δούμε πρώτα. Τι γίνεται με τους γονείς? Ποια είναι η σχέση των γονέων μεταξύ τους? Βλέπουμε λοιπόν το πόσο σημαντική είναι η οικογένεια. Έτσι. Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Ναι, και ακριβώς οι σχέσεις, όχι η οικογένεια. Αυτό καθορίζει και την επικοινωνία μας.
Αυτό. Αν πάμε για ενήλικες, φυσικά κάποιους ενήλικες, ή πολλές φορές όχι, ακόμα και για τον ενήλικα γιο ή κόρη αντίστοιχα, παίρνουν η οικογένεια. Μα, ναι. Η μητέρα. Ναι. Okay. Και τους λέμε φυσικά ότι εσείς μπορείτε να έρθετε. Αλλά εάν θα κλείσουμε κάποιο ραντεβού με το παιδί σας, ο ίδιος θα πάρει τηλέφωνο, το ίδιο το παιδί θα πάρει τηλέφωνο, για να είναι πλέον ενήλικας. Ναι, ναι. Θα πάρει τηλέφωνο ο ίδιος, να δούμε και τη διάθεσή του. Θέλει, δεν θέλει, είναι ανάγκη της μάνας του πατέρα αντίστοιχα. Και κλείνει ραντεβού και έρχεται στο κέντρο και συζητάμε από τη στιγμή που είναι διατεθειμένο να κάνει κάτι. Δεν είναι εύκολο να αλλάξω τη συμπεριφορά. Σίγουρα. Την εξαιρετική μου συμπεριφορά. Υπάρχει όμως, φαντάζομαι ότι πολλά άτομα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο εθισμού και σου λέει ότι δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Mm-hmm. Και ζητούν βοήθεια. Το ξέρουν, αλλά ξέρουν ότι μπορούν να το σταματήσουν και μόνοι τους. Και επαναλαμβάνω, είμαστε στο συμβουλευτικό κομμάτι. Κινητοποιούμε αν πρόκειται για εξαιρετική συμπεριφορά και παραπέμπουμε σε κέντρα. Ναι. Ωραία. Είτε στην οικογένεια ακόμα. Ναι, αν κάνουμε οικογενειακή. Στο συμβουλευτικό κομμάτι, αν υπάρξει θέμα θεραπείας για το παραπάνω, παραπέμπουμε σε αντίστοιχα κέντρα. Αυτό. Οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ναι. Οπότε, δηλαδή, και οι μαθητές και οι γονείς μπορούν λοιπόν να βρίσκουν βοήθεια. Έτσι, ναι. Από κάθε άποψη. Υπάρχουν έτσι κάποιες δράσεις που έχουν γίνει και σας άρεσαν ή κάποιες δράσεις που μελλοντικά θα κάνετε? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα. Ένας κύκλος συναντήσεων με εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να φανταστείτε, ήταν η πρώτη συνάντηση χθες με θέμα δυναμική ομάδας. Ωραία. Σήμερα είναι το θέμα ουσίες που στα πλαίσια της διασύνδεσης μεταξύ φορέων να δούμε, να γνωριστούμε μεταξύ μας. Είναι ότι καλούμε τον προϊστάμενο της δίωξης. Εναρθεί να κάνει μία ενημέρωση. Έχει λοιπόν και καλεσμένους, πολλές φορές είναι τέτοιοι καλεσμένους. Αυτό κάνει και... ο οποίος θα φέρει και ουσίες στο κέντρο. Μάλιστα. Ναι. Και μέσα από εκεί, γιατί πολύ εκπαιδευτική. Ναι, ναι, καθαρά εκπαιδευτική. Δεν φαίνεται να δούμε και πούμε. Ναι. Μα πρέπει να γνωρίζουν. Γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια πράξη μπροστά στα μάτια τους. Δηλαδή δεν πρέπει να ξέρουν ή να αναγνωρίζουν πολλές φορές ποιες είναι αυτές οι ουσίες. Ναι. Επίσης, μετά έχουμε τη τρίτη συνάντηση σεξουαλική αγωγή των εφήβων. Έχουμε επίσης καλεσμένο από την Διεύθυνση Υγείας τον Νικηφόρο τον Βασιλείου, που είναι δερματολόγος, αφροδιοσυλλόγος. Πολύ ωραία. Άμεσα έτσι μια συζήτηση. Και τελευταία συνάντηση είναι για το διαδίκτυο. Επίσης. Τα πιο συχνά προβλήματα ποια είναι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά? Δηλαδή τα πιο συχνά, να μην χαρακτηρίσω κρούσματα, δηλαδή έτσι περιπτώσεις να πούμε, που έρχονται έτσι στο κέντρο. Είναι περισσότερο το άγχος, είναι το διαδίκτυο, είναι οι ουσίες στους νέους περισσότερο, δηλαδή τι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι? Πιο συχνά δηλαδή, έτσι, τα περιστατικά που έρχονται? Τα συχνότερα αιτήματα είναι θέματα επικοινωνίας με την οικογένεια. Ναι, έχουμε φτάσει τελικά να μην επικοινωνούμε στο σπίτι. Άρα λοιπόν είναι και αυτό, όλο αυτό που συμβαίνει. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινούν και όλα τα άλλα προβλήματα. Αυτό γιατί ακριβώς. Αν υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία, το παιδί για αντίδραση ενδεχομένως να κάνει χρήση. Έτσι. Ή για παράδειγμα να είναι όλη μέρα μπροστά στον υπολογιστή, γιατί εκεί θα βρει διέξοδο. Έτσι, μια παραβατική συμπεριφορά αντίστοιχα. Έχουμε αιτήματα ηλεκτρονικού τζόγου. Πάντως, ειλικρινά δεν περίμενω ότι θα έχει τόσο μεγάλη απήχηση στα παιδιά. Αυτό που συναντάμε εμείς και πραγματικά το λέμε και μας φαίνεται παράξενο, αλλά είναι και σημεία του καιρού, είναι τι. Αυτό που δεν μαθαίνουν τα παιδιά μας, είναι ή δύσκολα τέλος πάντων, είναι το να δουλεύω σε ομάδα. Που είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Γιατί θα τους βοηθήσει και στη ζωή τους, θα συνεργαστούν. Αυτό είναι το μέλλον. Γι' αυτό όμως να πούμε ότι φταίει πολλές φορές και το σχολείο. Όχι η εκπαιδευτική, αλλά το σύστημά μας. Το γεγονός ότι βάζουμε τα παιδιά να κάθονται το ένα πίσω από το άλλο. Άρα δεν φτιάχνουμε ομάδα. Γιατί τα παιδιά πηγαίνουν στον νηπιαγωγείο και πάντοτε τους αρέσει, δουλεύουν σε τραπέζια. Τους αρέσουν να μοιράζονται. Τα παιδιά ξέρουμε ότι μοιράζονται, αγαπιούνται κτλ. Ξαφνικά πηγαίνουν σε ένα σχολείο που τους βάζουμε ο ένας πίσω από τον άλλον. Δεν βάζουμε εργασίες. Να δουλέψουν τα παιδιά σε ομάδες. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, έχουμε ένα καθαρά σύστημα πανελλαδικών που είναι ο θάνατος η ζωή μου, όχι εγώ θα περάσω, εσύ κτλ. Οπότε βλέπουμε δύσκολα στο σχολείο το παιδί μαθαίνει να δουλεύει.
σε ομάδες. Πέρα από κάποια εργαστήρια βέβαια που γίνονται και κάποιους εκπαιδευτικούς που όντως έχουν καινοτόμες ιδέες, γιατί υπάρχουν και αυτοί, ναι, και είναι και αρκετοί. Mm-hmm. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν και τα κέντρα που βοηθούν τα παιδιά. Είναι καλό πάντως να μάθουν τα παιδιά να δουλεύουν σε ομάδες, γιατί φεύγουν από το εγώ και αύριο μεθαύριο μαθαίνουν να συνεργάζονται. Που είναι α και το ω, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ δεν είναι ευθύνη μόνο του εκπαιδευτικού. Το σύστημα είναι αυτό που είναι. Είναι το σύστημα. Δεν είναι, δεν είναι, ωραία. Πιστεύω, δεν είναι, αλλά εάν δεν μάθει ένα παιδί να δουλεύει ομαδικά, σχέσεις μέσα στην οικογένεια, δεν το μάθει ούτε στο σχολείο, αυτομάτως. Μήπως όμως περνάει και πολύ μεγάλη κρίση η οικογένεια. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Δηλαδή ότι οι γονείς πολλές φορές, γιατί δεν ευθύνονται και οι ίδιοι, πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουν πολλές φορές. Αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Αλλά και λόγω κρίσης, πολλών απαιτήσεων, δουλειά όλη μέρα, το απόγευμα, σπαστά ωράρια, φεύγουν από το σπίτι με αποτέλεσμα τα παιδιά μένουν μόνα τους. Μην πάμε μακριά, δηλαδή είναι αμερικανικό. Δεν είναι δικαιολογία όμως αυτό. Δεν είναι δικαιολογία. Ναι. Δεν είναι. Μήπως τελικά και οι γονείς θα πρέπει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους. Το, αν υπάρχει ουσιαστική σχέση με στην οικογένεια, μπορεί να λείπει από το πρωί μέχρι το βράδυ ο πατέρας ή η μητέρα. Το παιδί πηγαίνει μόνο του με αυτόματο πιλότο που λένε, έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς, ναι. Δηλαδή πολλές φορές σκεφτόμαστε να καλύψουμε υλικές ανάγκες του παιδιού, καλύπτοντας, ναι, και ξεχνάμε το εδώ. Αντιμετωπίζουν πολλοί γονείς τα παιδιά τους ως τσεκ, δυστυχώς. Δηλαδή αυτό εδώ, ότι πρέπει να σου στείλω και στην δραστηριότητα, και αυτό τους προτείνουμε κι εμείς, δηλαδή ότι μείωσε τις δραστηριότητες. Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνεις σε τόσες πολλές δραστηριότητες, ούτε τα έξοδα να είναι. Και άκουσε λίγο και τις ανάγκες του παιδιού. Είναι αυτό εδώ. Έτσι, γιατί βλέπουμε πολλές φορές παιδιά τα οποία έχουν τα πάντα, αλλά είναι δυστυχισμένα παιδιά. Και τελικά βλέπεις τι έχει σημασία. Το παιδί σου να έχει τα πάντα είναι ένα ευτυχισμένο παιδί. Έτσι, αυτό είναι λοιπόν έτσι, το πιο σημαντικό. Ναι, το ξεχνάμε όμως, το ξεχνάμε. Εντάξει, το ξεχνάμε γιατί εντάξει, συμβαίνουν χίλια δυο. Ωραία. Έχουμε δικαίωμα να το ξεχνάμε καμιά φορά. Ναι. Έχουμε δικαίωμα να πέσουμε καμιά φορά. Έχουμε όμως και δικαίωμα να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Και να ασχοληθούμε τόσο με τα παιδιά. Έτσι, μπράβο. Ναι, να πέσουμε τόσο όσο να μπορέσουμε να σηκωθούμε όμως και να στηρίξουμε και τα παιδιά μας. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, το τελευταίο και όταν έφευγα από το κέντρο, συνάδελφοι, μην το ξεχάσεις να το αναφέρεις, είναι ότι αυτό που κάνει το κέντρο αυτό το χρονικό διάστημα και ξεκινάει μια ομάδα γονέων με παιδιά νηπιακής ηλικίας. Πολύ ωραία. Ναι, είναι κύκλο συναντήσεων. Το θέμα είναι να ανακαλύπτουμε μαζί ένα καινούριο κόσμο. Mm-hmm. Mm-hmm. Απευθύνεται σε γονείς. Σε γονείς με παιδιά νηπιακής ηλικίας. Mm-hmm. Η συμμετοχή είναι στο κέντρο μας. Τα τηλέφωνα μας είναι 2521-03-0053 ή αντίστοιχα στο email drasidrama@gmail.com. Τα στοιχεία όλα αυτά φαντάζομαι βρίσκονται και στο διαδίκτυο με μια απλή αναζήτηση στο κέντρο δράση, δράμας. Έτσι, φαντάζομαι ότι βγαίνουν όλα τα στοιχεία, οπότε οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν. Τι ακριβώς η δράση θα περιλαμβάνει, συμβουλευτική, θα έχει βιωματικά εργαστήρια. Ναι, ναι, 6 συναντήσεις με γονείς, ήδη ξεκίνησαν οι αιτήσεις πραγματικά. Ηλικία παιδιών, ενδεχομένως κάποιο που έχει λίγο ένα πιο μεγάλο παιδί. Κοίταξε, συμβαίνει να απευθυνόμαστε νηπιακής ηλικίας, αλλά σίγουρα ένα γονέο δεν θα έχει μόνο νηπιακής ηλικίας. Θέλει να παρακολουθήσει το πρόβλημα, εκεί μπορεί να απευθυνθεί στο κέντρο, φαντάζομαι. Ναι, οποιοδήποτε πρόβλημα, αντησυχίες, μοίρασμα, εμπειριών, δηλαδή αυτό είναι το κέντρο μας, αυτό είναι και η πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει τι, όχι τόσο να ενημερωθώ για ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές, αλλά να μοιραστώ τις προβληματισμούς μου, τις ανησυχίες μου, τα συναισθήματά μου, να ακούσω κάτι άλλο που ίσως να μην το έχω σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί, δεν είμαι έτοιμη, δεν είμαι έτοιμος αντίστοιχα, αλλά μία ενίσχυση. Αυτό ακριβώς πολλοί γονείς, γιατί έχουν την αμφισβήτηση ότι κάνω καλά, πράττω σωστά, έτσι πως πράττω. Φαντάζομαι ότι και τέτοια ερωτήματα θα μοιραστεί μαζί σας. Mm-hmm. Λοιπόν, Εύφη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και ευχόμαστε όσοι γονείς μας ακούτε και μαθητές και αντιμετωπίζουν κάποιο περιστατικό ή θέλουν να μοιραστούν τον προβληματισμό τους ή κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μέσα στο σπίτι τους, φυσικά να απευθυνθούν στο κέντρο δράσης. Εύφη, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Για να τελειώσουμε ένα τηλεοπτικό φροντιστηριακό μάθημα από το μαθηματικό Γιάννη Οικονόμου. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Οικονόμου και σήμερα θα λύσουμε μαζί μία άσκηση από το κεφάλαιο της στατιστικής. Πάμε λοιπόν να δούμε την εκφώνηση της άσκησης. Δίνονται τα δεδομένα 1, 3, 1, 3α πλην 1, 5, 7, 2α και 2α συν 2. Αν η μέση τιμή του δείγματος είναι 4, τότε πρώτο ερώτημα να βρούμε το α, δεύτερο να βρούμε τη διάμεσο του δείγματος, τρίτο ερώτημα να εξετάσουμε αν το δείγμα είναι ομοιογενές και τέταρτο ερώτημα, αν οι παρατηρήσεις αυξηθούν κατά 10%, τότε να εξετάσουμε εκ νέου την ομοιογένεια του δείγματος.
δίνεται ακόμη ότι η ρίζα του 17 είναι περίπου 4,12. Για το πρώτο ερώτημα λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ως εξής. Μας είπαν ότι η μέση τιμή πρέπει να είναι 4. Επομένως θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της μέσης τιμής, 1 προς νη σίγμα τάφ γιότ, όπου το γιότ είναι από 1 μέχρι 8, ίσον 4, εφόσον η μέση τιμή είναι 4. Εδώ πέρα θέλει προσοχή στη μέτρηση των παρατηρήσεων. Οι παρατηρήσεις είναι 8 και όχι 10. Για παράδειγμα, η παρατήρηση 3α πλην 1 που βλέπουμε στη μέση περίπου του κλάσματος είναι μία παρατήρηση και όχι δύο. Επομένως, κάνουμε πράξεις, θα προσθέσουμε τους αριθμούς με τους αριθμούς, τις μεταβλητές με τις μεταβλητές και έχουμε 18 συν 7α 8 ίσον 4. Κάνουμε μία απαλυφή παρονομαστών και έχουμε ότι 18 συν 7α ίσον 32. Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους. Και τέλος διαιρούμε με το συντελεστή του αγνώστου που είναι το 7 και έχουμε ότι το α είναι 2. Και αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Στο δεύτερο τώρα θέλαμε τη διάμεσο. Τα δεδομένα όπως μας τα έδωσε η άσκηση ήταν αυτά. Εδώ πέρα θα πρέπει φυσικά να αντικαταστήσουμε όπου α το 2 εφόσον το έχουμε βρει στο πρώτο ερώτημα. Και με αυτή την αντικατάσταση έχουμε τα δεδομένα 1, 3, 1, 5, 5, 7, 4 και 6. Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, η διάμεσο είναι ένα πολύ εύκολο μέτρο θέσης, αλλά κάνουμε ένα συχνό λάθος. Ξεχνάμε να βάλουμε τα δεδομένα σε αύξουσα σειρά. Επομένως, τα δεδομένα σε αύξουσα σειρά είναι 1, 1, 3, 4, 5, 5, 6 και 7. Επειδή οι παρατηρήσεις μου λοιπόν είναι 8, η διάμεσος θα είναι το ημιάθροισμα της τέταρτης και πέμπτης παρατήρησης. Δηλαδή το δέλτα είναι 4 συν 5 δεύτερα, δηλαδή 4,5. Εδώ να πούμε κάτι το οποίο θα το χρειαζόμαστε για τις ερωτήσεις τύπου σωστού λάθους. Υπάρχει μια ερώτηση που μπαίνει συχνά και λέει ότι η διάμεσος είναι πάντοτε μία από τις παρατηρήσεις. Όπως βλέπουμε και από αυτό το παράδειγμα, αυτό είναι λάθος. Η διάμεσος βγήκε 4,5, ενώ 4,5 σαν παρατήρηση δεν υπάρχει. Πάμε τώρα στο τρίτο ερώτημα. Μας έλεγε να εξετάσουμε αν τα δεδομένα μας είναι ομοιογενή. Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστούμε το ΣΕΒΕ, το συντελεστή μεταβολής, που είναι S προς μέση τιμή, τυπική απόκληση προς μέση τιμή. Για να βρούμε όμως την τυπική απόκληση, πρέπει να βρούμε τη διακύμανση ή αλλιώς διασπορά, διότι η τυπική απόκληση είναι η ρίζα το S τετράγωνο. Πάμε λοιπόν να βρούμε το S τετράγωνο. Γράφουμε τον τύπο, πρέπει να είναι γνωστός από το βιβλίο και μια απλή αντικατάσταση. Η εφαρμογή του τύπου είναι εύκολη, ιδιαίτερη προσοχή στις πράξεις μόνο. Έχουμε λοιπόν 9 και 9 και 1 και 0 συν 1 συν 1 συν 4 συν 9, 8, το οποίο κάνει 34 8, το οποίο θα το απλοποιήσουμε κιόλας με το 2 και θα μας δώσει τελικό αποτέλεσμα 17 τέταρτα. Επομένως, η τυπική απόκληση είναι η ρίζα του S τετράγωνο, δηλαδή η ρίζα του 17 τέταρτα. Για να βρούμε αυτή τη ρίζα θα σπάσουμε το κλάσμα σε δύο ρίζες και έχουμε ρίζα 17 προς ρίζα του 4. Η ρίζα του 17 δόθηκε στην εκφώνηση της άσκησης, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να την υπολογίσουμε. 4,12 λοιπόν προς 2 που είναι η ρίζα του 4, δηλαδή 2,06. Επομένως πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε το ΣΕΒΕ. Το ΣΕΒΕ, είπαμε, είναι τυπική απόκληση προς μέση τιμή, δηλαδή 2,06 τέταρτα, δηλαδή 51,5%, και το γράφουμε φυσικά σαν ποσοστό. Από τη θεωρία του βιβλίου, λοιπόν, εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι επειδή το 51,5% είναι μεγαλύτερο από το 10%, σημαίνει αυτό ότι το δείγμα μου δεν είναι ομοιογενές, και το γράφουμε. Και στο τελευταίο ερώτημα θα χρειαστούμε την εφαρμογή 3 στη σελίδα 99 του σχολικού βιβλίου. Ας θυμηθούμε όμως λίγο πρώτα ποιο ήταν το τελευταίο ερώτημα. Έλεγε αν οι παρατηρήσεις αυξηθούν κατά 10%, τότε να εξετάσουμε εκ νέου την ομοιογένεια του δείγματος. Εδώ μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι έχουμε αύξηση των τιμών κατά 10%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στο 100% της τιμής προσθέτουμε το 10%. Και έχουμε σαν αποτέλεσμα το 110%, δηλαδή 1,1. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι καινούργιες τιμές θα προκύψουν αν πολλαπλασιάσω τις παλιές με 1,1. Και εδώ λοιπόν έρχεται η εφαρμογή 3 στη σελίδα 99,
η οποία μας βοηθάει στο να μην βρούμε την καινούρια παρατήρηση, την κάθε καινούρια παρατήρηση ξεχωριστά, αλλά ότι η καινούρια μέση τιμή θα ισούται με 1,1 επί την παλιά, όπως και η τυπική απόκληση, η καινούρια το ίδιο, 1,1 επί την παλιά. Επομένως, αποφεύγουμε πάρα πολλές πράξεις έτσι. Έχουμε λοιπόν για τη μέση τιμή 1,1 επί 4 και για την τυπική απόκληση 1,1 επί 2,06, τα οποία δίνουν 4,4 και 2,266 αντίστοιχα. Πάμε λοιπόν να υπολογίσουμε τον καινούριο συντελεστή μεταβολής που είναι S τόνος προς μέση τιμή τόνος. Εδώ, για να αποφύγουμε πάλι πράξεις, κάνουμε αντικατάσταση όχι με τα νούμερα, αλλά με αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή ότι η καινούργια τυπική απόκληση είναι 1,1 επί την παλιά, το ίδιο και η μέση τιμή, 1,1 επί την παλιά. Και εδώ παρατηρούμε ότι φεύγει το 1,1 με το 1,1 και έχουμε S προς μέση τιμή, δηλαδή ο συντελεστής μεταβολής, είναι ο καινούριος είναι ίδιος με τον παλιό, τον οποίο τον είχαμε βρει 51,5%. Και ακριβώς για τον ίδιο λόγο, επειδή είναι μεγαλύτερος από το 10%, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το δείγμα μου δεν είναι ομοιογενές. Και αυτό ήταν και το τέλος της άσκησης. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.